Γεια σας, είναι το Design Life και είμαι η Μαρία Λεβίζου. Αλλά μην χάνουμε το χρόνο μας, είναι πολύτιμος. Ας ξεκινήσουμε. Χρόνος είναι η ακριβής μέτρηση μιας διαδικασίας από το παρελθόν στο μέλλον. Μετράται σε μονάδες όπως το δευτερόλεπτο, από ειδικά όργανα τα χρονόμετρα, δηλαδή τα ρολόγια. Η Mont Blanc παρουσιάζει στον κόσμο το Metamorphosis 2, ο πιο περίπλοκος σχεδιασμός ρολογιού που έχει τολμήσει ποτέ η εταιρεία, δίνοντάς μας την ευκαιρία να δούμε πώς δημιουργείται ένα ρολόι και μάλιστα τόσο πολύπλοκο. Η Mont Blanc, έχοντας στα χέρια της την τεχνολογία, καταφέρνει να δημιουργήσει κάτι τόσο πολύπλοκο. Ένα άλλο όμως ρολόι, πολύ πιο παλιό, την ξεπερνάει. Και αυτό γιατί έγινε από ανθρώπινα χέρια. Στα τέλη του 1920, η Patek Philippe σχεδίασε ένα ιδιαίτερο ρολόι για ένα συλλέκτη, τον τραπεζίτη Henry Graves. Ένα μοναδικό και ιδιαίτερο ρολόι, υπερπολύπλοκο, για την κατασκευή του οποίου συμμετείχαν πολλοί Ελβετοί ορολογοποιοί, χρειάστηκαν 3 χρόνια για να σχεδιαστεί και 5 για να κατασκευαστεί. Είναι ένα κομμάτι πραγματικά μοναδικό για τα χρονικά. Είναι το μοναδικό ρολόι που μπορεί να δείχνει τις φάσεις και τα χρόνια της Σελήνης, να υποδείξει την ανατολή και τη δύση του ηλίου, αλλά και τις θέσεις των αστέρων στο νυχτερινό ουρανό πάνω από την Νέα Υόρκη. Το 1933 πουλήθηκε στο Henry Graves, ο οποίος πέθανε το 1953. Οι κληρονόμοι του πούλησαν το ρολόι The Super Complication Henry Graves στο Μουσείο Ρολογιών που βρίσκεται στο Rockford του Illinois, το οποίο έκλεισε το 1999. Στη Γενέβη 2 φορές το χρόνο διεξάγονται σημαντικές δημοπρασίες ρολογιών. Το φθινόπωρο έγινε τελευταία για το 2014, για την 175η επέτειο του Patek Philippe, ο ιδιοκτήτης του ρολογιού του Henry Graves αποφάσισε να το δώσει δημοπρασία. Το Super Complicated, ο Henry Graves το είχε αγοράσει τότε 600.000 ελβετικά φράγκα. Σήμερα κατάφερε να πουληθεί στο νέο του ιδιοκτήτη με το ποσό των 15 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων. Είναι πολύτιμο και συλλεκτικό γιατί δημιουργήθηκε από ανθρώπους την εποχή που η μόνη τεχνολογία που είχαν στη διάθεσή τους ήταν η δύναμη του μυαλού τους. Αποτελούσε μία δήλωση στη βιομηχανία ότι μπορούσαν να κάνουν ένα υπέρτατο ρολόι με 24 συμπλέγματα, σχεδόν σαν επιστημονικό όργανο, αλλά σε μέγεθος ρολογιού τσέπης. Οι αναλογίες του είναι ιδανικές και το καθιστούν αριστούργημα. Σε λίγες μέρες ο παλιός ο χρόνος θα φύγει και ένας νέος καλύτερος θα έρθει.
Το ιδανικότερο δώρο για αυτές τις γιορτές είναι ένα ρολόι για τους αγαπημένους σας. Είμαστε στο καταλληλότερο μέρος για να το διαλέξουμε. Παπα Θεοδόρου. Στο κέντρο ρολογίου Παπα Θεοδόρου, ανάμεσα στη μεγάλη ποικιλία ρολογιών, εμείς ξεχωρίσαμε αυτά τα δύο του Michael Kors και τα ξεχωρίσαμε γιατί είναι σχέδια που κυκλοφόρησαν μόνο για τα Χριστούγεννα 2014 με ατσάλινο μπρασελέ και διαμάντια Σβαρόφσκι. Δεν μείναμε όμως μόνο εκεί. Συνεχίσαμε να βλέπουμε ξεχωριστές επιλογές ρολογιού. Στο κέντρο ρολογιού Παπα Θεοδόρου η ποικιλία είναι ανεξάντλητη. Σχεδόν όλες οι μάρκες, Michael Kors, Fossil, Quartz, Cartier και πολλές άλλες. Εμείς επιλέξαμε το δωράκι μας και είμαστε έτοιμοι να φύγουμε για να το χαρίσουμε στο αγαπημένο μας πρόσωπο. Η Cartier πάντα ξεχωρίζει με τις παραμυθένιες διαφημίσεις της που κυκλοφορεί κάθε εποχή. Για τα Χριστούγεννα του 2014, πρωταγωνιστές και πάλι οι αγαπημένες της Λεοπαρθάλης, αυτή τη φορά μοιράζοντας χριστουγεννιάτικα δώρα. Hang your stockings and say your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that is filled with toys for the boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle jangle, what a beautiful sight. Jump in bed, cover up your head, 'cause Santa Claus comes tonight, tonight, Santa Claus comes tonight. Για περισσότερο Design Life, αλλά και για να επικοινωνείτε μαζί μας, επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Design Life ή στείλτε μας email στο designlife.mda@gmail.com. Περιμένουμε τις δικές σας απορίες, αλλά και δημιουργίες. Γιορτές Χριστουγέννων και το Design Life δεν γινόταν να μην βρει το καταλληλότερο μέρος για να επισκεφθεί. Είμαστε σε ένα ολοκένουργιο εργαστήρι, πραγματικά ολοκένουργιο, μετράει λίγες μέρες μόνο, από μια εταιρεία που όμως μετράει πολλά χρόνια. Είμαστε στο εργαστήρι Σχέδια Άρτου Γρηγοριάδης και είμαστε πανέτοιμοι να το επισκεφτούμε και μέσα για να δούμε πώς γίνονται μελομακάρονα, κουραμπιέδες. Αλλά πριν έπρεπε να βάλουμε τα κατάλληλα ρούχα. Τον κατάλληλο εξοπλισμό θα λέγαμε. Σκουφάκι, ποδιά και για τα παπούτσια μας, γιατί μέσα είναι όλα πεντακάθαρα πραγματικά. Πάμε.
Η λέξη κουραβιές στην κυριολεξία σημαίνει κουρού, δηλαδή ξηρό, και μπιγέ, δηλαδή μπισκότα, και τη δανειστήκαμε από το τούρκικο κουραμπιγέ. Ετυμολογικά προέρχεται από τη λατινική λέξη bis quick, δηλαδή ψημένο δύο φορές. Ένα ξηρό μπισκότο διανθισμένο με καρύδια, αμύγδαλα, ζάχαρη, άχνη. Ο κουραβιές στην ελληνική κουλτούρα βρίσκεται περισσότερα χρόνια και από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ακόμα και από τα μελομακάρονα. Στα αρτοποιεία, σχέδια Άρτου Γρηγοριάδη, αφού ετοιμάσαμε τους κουραμπιέδες με μια μοναδική γεύση που μένει στο στόμα για πολλή ώρα, είδαμε πως γίνονται και τα αγαπημένα μελομακάρονα, αγαπημένα μικρών και μεγάλων, γιατί έχουν το σιρόπι. Ένα γλύκισμα πατροπαράδοτο, το οποίο δεν λείπει ποτέ από κανένα σπίτι τα Χριστούγεννα. Τα μελομακάρονα, όπως επίσης και οι δίπλες, οι λουκουμάδες, τα αμύγδαλα και τα καρύδια, είναι κάποια από τα σύμβολα ευτυχίας και αυθονίας. Το μέλι από την αρχαιότητα το χρησιμοποιούσαν στις γιορτές ως σύμβολο γονιμότητας και ευζωίας. Γι' αυτό τα μελομακάρονα τα Χριστούγεννα συμβολίζουν τα καλά που ελπίζουμε να φέρει ο καινούριος χρόνος μαζί του. Πέρα όμως από τα σύμβολα, είναι και πολύ θρεπτικά. Αποτελούν πλούσια πηγή αντιοξειδωτικών λόγω του ελαιόλαδου. Το πορτοκάλι περιέχει τη βιταμίνη C. Η κανέλα θεωρείται καλή πηγή σιδήρου και σε συνδυασμό με το πορτοκάλι μεγιστοποιεί την απορρόφησή του. Τα καρύδια ασκούν ευεργετική δράση στα αγγεία μας. Σαν λύκισμα θεωρείται ολιγοθερμιδικό. Το θέμα είναι να μην φάμε πολλά. Είναι πλούσιες υδατάνθρακες και γι' αυτό το λόγο μας δίνουν αμέσως ενέργεια. Και φυσικά δεν περιέχουν καθόλου λίπος, γι' αυτό είναι και νηστίσιμα και τρώγονται κατά την περίοδο της νηστείας πριν τα Χριστούγεννα, αλλά και μέσα στις γιορτές. Κυρία συστατικά τους είναι το αλεύρι, το σιμιγδάλι, η ζάχαρη, το ξύσμα ή ο χυμός πορτοκαλιού, το λάδι, το μέλι, το κονιάκ, η κανέλα και άλλα μυρωδικά. Ποια είναι όμως τα μυστικά της συνταγής στα αρτοποιεία σχέδια Άρτου Γρηγοριάδη, δεν μπορέσαμε να μάθουμε. Καταφέραμε όμως να τους αποσπάσουμε μία από τις συνταγές τους, αυτή της ενεργειακής μπάρας. Και αφού ετοιμάσαμε τα λαχταριστά μελομακάρονα και τους κουραβιέδες, κοντά μας έχουμε τον Κωνσταντίνο Μητρόπουλο, pastry chef εδώ στα σχέδια Άρτου του Γρηγοριάδη, για να μας δείξει μία υπέροχη συνταγή. Super foods έχει μέσα, σοκολατοειδή έχει μέσα. Μιλάμε για μία μπάρα ενεργειακή. Και τι θα κάνουμε? Θα πούμε τι υλικά θα χρησιμοποιήσουμε για την μπάρα μας. Θα χρησιμοποιήσουμε σοκολάτα. Την μπάρα μας θα πω ότι είναι, μπορούμε να την κάνουμε εμείς με ό,τι υλικά θέλουμε. Εγώ αυτή τη στιγμή θα χρησιμοποιήσω κράμπερι και κορυφιακή σταφίδα, που είναι το νούμερο ένα superfood αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Θα χρησιμοποιήσω αμύγδαλο κομμένο. Θα χρησιμοποιήσω ένα μίξ από διάφορους σπόρους που είναι πάρα πολύ ενεργειακή και θα χρησιμοποιήσω και σουσάμι. Mm-hmm. Είναι πολύ εύκολη η μπάρα μας για να γίνει. Σε μία λεκανίτσα έχουμε ρίξει μέσα το μέλι μας, τη γλυκόζη μας και τη ζάχαρή μας. Και θα αρχίσουμε να ρίχνουμε και τα υπόλοιπα υλικά. Θα ρίξουμε μέσα τους σπόρους μας, 8 διαφορετικούς σπόρους, κεχρί, ηλιόσπορο. Ξέρουμε περίπου πόσες θερμίδες έχει μια μπάρα? Αυτή βγαίνει γύρω στα 40 γραμμάρια μπάρας, μας βγαίνει γύρω στα 100 θερμίδες. Τίποτα. Και μας δίνει και την ενέργεια για όλη την ημέρα. Βέβαια. Σουσαμάκι, πάρα πολύ ωραίο. Θα ρίξουμε τη σοκολάτα μας. Και θα ρίξουμε τα κράμπερι και την κορυφιακή σταφίδα.
Και να πούμε ότι είναι μια μπάρα κινητηριακών την οποία δεν βρίσκουμε πουθενά αλλού. Όχι, μόνο στα σχέδια. Σχέδια του Γρηγοριάδη, στα καταστήματα Γρηγοριάδη. Πάμε να κατέβουμε. Και αφού στρώσουμε την μπάρα μας, στο ταψάκι μας, είμαστε έτοιμοι για να πάμε για φούρνο. Ψήνουμε στους 220 σε υποθερμασμένη για 15 με 17 λεπτά. Θέλουμε να πάρει ένα χρυσοκίτρινο χρώμα. Βγάζουμε, διαιρούμε και κόβουμε. Και είναι έτοιμη για φάγωμα. Καθημερινό μας μέλημα είναι να προσφέρουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας. Τα σχέδιά του είναι η υπόσχεση της οικογένειας ότι στα Υπέρ Γρηγοριάδη θα βρίσκεται ψωμιά και αυτοσκευάσματα φτιαγμένα με αγνά υλικά. Σας ευχαριστούμε έμπρακτα για τη στήριξή σας. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Αν θέλετε και εσείς τα ολόφρεσκα μελομακάρονα να φτάσουν και στο δικό σας σπίτι, μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook Design Life, βρείτε την εικόνα, πατήστε like. Και τη Δευτέρα στις 22 του μηνός, ίσως είστε εσείς ένας από τους 10 τυχερούς που θα πάρουν από 1 κιλό μελομακάρονα. Οι υπόλοιποι, όλα τα λαχταριστά προϊόντα των αρτοποιείων σχέδια Άρτου Γρηγοριάδη, μπορείτε να τα βρείτε στα ποιοτικά καταστήματα Υπέρ Γρηγοριάδης σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Το Design Life προτείνει έναν εναλλακτικό για τα ελληνικά δεδομένα προορισμό, ιδανικό για αυτή την εποχή. Την πρωτεύουσα της γης των βουνών και των λιμνών, στο νοτιότερο άκρο της γης. Στη μακρινή Παταγωνία της Αργεντινής, κοντά στη Χιλή, την πρωτεύουσα, Ουσουάια. Εάν κάποιος αποφασίσει να την επισκεφθεί, θα μαγευτεί από το ειδηλιακό τοπίο. Θα κάνει σκι σε σύγχρονα χιονοδρομικά κέντρα. Κρουαζιέρα για να δει από κοντά την άγρια πανίδα της περιοχής, κορμοράνους και θαλάσσιους ελέφαντες, βόλτα στο βουνό και περίπατο στη λίμνη. Καθώς επίσης και σπα, εάν αποφασίσει να διαμείνει στο πεντάστερο ξενοδοχείο της πόλης, το Αρακούρ. Ο χρόνος κυλάει, η μέρα περνάει, το φως του ήλιου φεύγει και έρχονται σκιές. Και όλα δείχνουν διαφορετικά. Σε αυτή την κίνηση του φωτός βασίζονται οι δημιουργοί Μαγκούνι Κατζιβάρα και Τατσούχι Κονιτζίμα. Κάθε ιστορία έχει δύο πλευρές. Αυτό μας δείχνει και το βιβλίο Motion Silhouettes, δηλαδή κινούμενες σιλουέτες. Διηγείται 5 σύντομες ιστορίες χωρίς καθόλου λόγια, μόνο με το φως και τη σκιά. Τα πάντα στο βιβλίο γίνανε με το χέρι. 12 χειροποίητες σελίδες για ένα μαγικό ταξίδι φωτός και σκιάς.
Αρχές Δεκέμβρη, η Chanel παρουσίασε το νέο μικρού μήκους φιλμ της με τίτλο Reincarnation, σκηνοθετημένο από τον Karl Lagerfeld. Για να συνοδεύσει την παρουσίαση της κολεξιών Chanel Paris Salzburg 2014-2015. Ήταν μια ευκαιρία ο διάσημος σχεδιαστής να συνεργαστεί καλλιτεχνικά με τον πολύ καλό του φίλο Pharrell Williams. Ο Pharrell Williams συνέθεσε και έγραψε τους στίχους του μουσικού θέματος με τίτλο CC The Wall, αλλά και πρωταγωνίστησε με την Cara Delevingne και την Geraldine Chaplin. It's a huge honor to be able to play the great Coco Chanel. But for me it's even a greater honor working for Karl Lagerfeld. Η ιστορία διηγείται πως η Coco Chanel εμπνεύστηκε το διάσημο σακάκι της από το νεαρό του ασανσέρ του ξενοδοχείου στο Salzburg όπου διέμενε. Και όταν το ρολόι χτυπάει 12 ακριβώς, το όνειρο ξεκινάει. See, see, the world. See, see, the world. See, see.
Before I leave, I'd like to ask you a question. Where did you get that jacket? They only made it for me. Well, I'm gonna make it for me.